Πώς σου ήρθε, ρε, μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος τώρα, λέμε, μικρό παιδί, στα γεράματα. Δεν φαίνεσαι κιόλας, να πας στην πολιτική. Εγώ σε ξέρω. Κοίταξε, ναι. Να γράφεις, να φθώνεις, να σχολιάζεις, να γράφεις σενάρια. Να... Ξέρεις, από που ξεκίνησε, με καλούσαν σαν καλή ώρα τώρα σε διάφορα πάνελ. Όπου με καλούσαν ως κοινωνία. Και είχα βαρεθεί, ήμουν η κοινωνία. Που οι άλλοι καθόντουσαν, περιμέναν την κοινωνία να πει τις μαλακίες να τελειώνει. Μαλακία, ναι, ναι. Να μιλήσουν κι άλλοι σοβαρά. Και μου λέγανε συνέχεια, εσύ είσαι έξω από το χώρο. Είπα, ήταν η ευκαιρία κιόλας. Γιατί ήταν η μόνη περίοδος, αν το καλοσκεφτείς, στα 38 χρόνια. Που δεν υπάρχουν ούτε ιεραρχίες ούτε επετηρίδες, γκρεμίστηκαν όλα. Δηλαδή 10 γιατί χρόνια πριν θα ήταν μαλακία κιόλας, δεν θα έβγαινα κιόλας. Και είπες, θα το κάνουμε γι' αυτό. Και είπα, θα το κάνουμε, ναι, το πάω πολύ παρορμητικά. Να φανταστείς, με το ΣΥΡΙΖΑ έπιασα επαφή τον Ιανουάριο. Δεν ήξερα κανέναν. Σχέση με αυτό το χώρο, έχεις καμία σχέση. Με τους ανθρώπους του, ναι, καμία. Γνώριζα τη Ρένα τη Δούρο από τα πάνελ πάλι. Και αυτήν πήρα τηλέφωνο και αυτή με έφερε σε επαφή με το ΣΥΡΙΖΑ.